ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί. Σε κλίμα συγκίνησης τοποθετήθηκε σήμερα ο θεμέλιος λίθος του προφήτη Ηλία, το εκκλησάκι σύμβολο του Αρκαλοχωρίου. Καταθέτω με θεμέλιο λίθο και όπως με διαβεβαίωσε ο κύριος Αναστασάκης ο Αντιδήμαρχος, από την Δευτέρα ή την Τρίτη ξεκινάει η οικοδόμηση του ναού στο μέγεθος ακριβώς το οποίο ήταν και ο παλαιός ναός. Πρόκειται για το εκκλησάκι στο λόφο πάνω από την πόλη που κατέρευσε από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου, παρασέροντας το θάνατο τον άτυχο εργάτη που εκτελούσε εκεί εργασίες. Ο προφήτης Ηλίας ήταν πάρα πολύ αγαπητός. Τον θεωρούμε σαν ένα δικό μας άνθρωπο. Με το που γκρεμίσει το εκκλησάκι χάσαμε πολλά πράγματα. Από την πρώτη στιγμή, κάτοικοι και φορείς έθεσαν την ανοικοδόμηση του μικρού ναού σε προτεραιότητα, σε μια κίνηση άκρο συμβολική για ολόκληρη την περιοχή. Είναι μια ιστορική μέρα, γιατί είναι η μέρα μιας νέας αρχής, μιας νέας αναζωογόνησης της περιοχής του Αρκαλοχωρίου. Δείχνει ότι η περιοχή αυτή όχι μόνο δεν θα παρακμάσει εξαιτίας ενός σεισμού, αλλά θα κάνει μια νέα αρχή που θα γίνει από τον προφήτη Ηλία, που είναι το συμβολικό μοναστήρι εδώ στο λόφο του Αρκαλοχωρίου. Είναι μια εκδήλωση υψηλού συμβολισμού με ένα μήνυμα προς όλο τον κόσμο. Μένουμε στο Αρκαλοχώρι, ξαναχτίζουμε το Αρκαλοχώρι. Δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι το Αρκαλοχώρι πρέπει να ξαναζωντανέψει, το Αρκαλοχώρι πρέπει να ξαναγίνει όπως ήταν και προηγουμένως, και θέλουμε σαν Δημοτική Αρχή κάνουμε μια ιδιαίτερη παράκτηση σε όλους τους ανθρώπους να μείνουν εδώ, θα είμαστε δίπλα τους. Την ίδια ώρα τη δική του απάντηση στις ανησυχίες των κατοίκων της περιοχής για την επόμενη μέρα έστειλε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που έδωσε το παρόν. Η περιοχή αυτή όχι μόνο δεν θα παρακμάσει εξαιτίας ενός σεισμού, αλλά θα κάνει μια νέα αρχή που θα γίνει από τον προφήτη Ηλία. Κατά την τελετή θεμελίωσης πραγματοποιήθηκε τρισάγιο παρουσία και μελών της οικογένειας του άτυχου εργάτη στο σημείο που έχασε τη ζωή του, εκτελώντας εργασίες στο μοιραίο εκείνο πρωινό του Σεπτεμβρίου. Θέλω να σας εξομολογηθώ το εξής. Όταν για πρώτη φορά ήρθαμε με τον αδελφό Ιάκωβο και μπήκαμε μέσα στον προφήτη Ηλία, εγώ προχώρησα μέσα στο ιερό και μου λέει: «Μην προχωράς, γιατί θα πέσεις και θα σε σκοτώσει». Και βγήκα έξω και εκείνος έμεινε απ' έξω. Και μετά την ημέρα του σεισμού ήταν άνωθεν οι προφήτες, η μέρα που το Αρκαλοχώρι σύετο και είχαμε ένα μόνο μάρτυρα μέσα στην εκκλησία, τον Ιάκωβο.